τόσο με εδώ, φίλοι μου, σε ακόμα ένα βίντεο και ένα spooky βίντεο αυτή τη φορά. Ναι, ξέρω, δεν είναι Halloween, έχουμε ακόμα για τον Οκτώβριο. Αλλά είπα να κάνω ένα spooky βίντεο εμπνευσμένο από αυτά τα top 10 και top 5 που βλέπεις από κάποια κανάλια όπως το Sir Spooks και το Chills, που είναι πολύ ωραία κανάλια, τσεκάρετε τα, που έχουν τέτοια έτσι βιντεάκια. Αληθινά ή ψέματα δεν έχει σημασία ιδιαίτερα, γιατί το διασκεδάζει να τα βλέπεις αυτά τα βίντεο και έτσι έχουν μια πολύ έτσι ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι. Ο τρόπος που κάνουν τα βίντεο τους αυτή η τύπη είναι φανταστικός. Τσεκάρετε τους. Sir Spooks και Chills στο YouTube, πολύ ωραία καναλάκια. Τα οποία έχουν τέτοια πράγματα μέσα γενικά. Βέβαια, έχει γεμίσει ο τόπος. Βγήκαν πολλά έτσι τέτοια κανάλια που κάνουν τέτοια πράγματα. Και μου ήρθε η έμπνευση επειδή είχα δει κάποια βίντεο πιο χάλια σε κάποια άλλα κανάλια σαν αυτά, τα οποία χρησιμοποιούν κάτι πανηγυρτζίδικες εφαρμογές σαν αυτές εδώ πέρα που βλέπουν τώρα αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά. Και καλά, που πιάνουν το παραφυσικό και καλά τέλος πάντων κτλ. Ξέρετε, χαζομάρες. Και θέλω έτσι να δοκιμάσω μια εφαρμογή που μου άρεσε αρκετά και έχει πλάκα, που είναι το Spectre Ghost Detector Simulator. Και είναι έτσι αρκετά διασκεδαστική. Θα βγάλω το βίντεο που θα φαίνεται η μούρη μου, γιατί δυστυχώς όταν θα ανοίξω την εφαρμογή θα πάψει να κινείται το βίντεο και θα βλέπετε με τη μούρη μου παγωμένη. Και μπορεί να είναι πιο τρομακτικό αυτό από αυτά που θα ακολουθήσουν στο βίντεο, όπως τα φαντάσματα τέλος πάντων κτλ. Και ξεκινάμε λοιπόν το βιντεάκι μας τώρα, αφού όμως πρώτα το κάνω installation. Είναι αυτό εδώ πέρα λοιπόν, περιγραφή εφαρμογής. Πιάστε τα πνεύματα στην κάμερα με την καλύτερη εφαρμογή παραφυσικού κυνηγιού, πραγματικό EMF. Λέει πραγματικό EMF. Κανονίστε την πορεία σας, γιατί δεν είναι αληθινό. Θα πάρετε και τα χειρότερα σχόλια. Και θα σας αναφέρω διαδικτυακά στο Παγκόσμιο Σύλλογο του Ιντερνετ. Okay. Λοιπόν, τέρμα οι βλακίες. Πάμε να το κάνουμε μια εγκατάσταση να το δούμε. Έτσι για πλάκα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν online αυτές οι εφαρμογές κάνουν και τίποτα έξτρα. Το μόνο έξτρα που ξέρω είναι ότι σου ζητάνε λεφτά για να. Τις κάνει, τέλος πάντων, να τις κάνεις καλύτερες, να τις αναβαθμίσεις, και αυτό είναι το χειρότερο βέβαια. Λοιπόν, Radar Ghost Detector, και θα δούμε σε λίγο έτσι περίεργα πράγματα. Άνοιγμα λοιπόν η εφαρμογή. Βγάζω την εικόνα μου. Αποδοχή. Αποδοχή. Ωραία. Βγάζω το βιντεάκι μου εδώ. Και ξεκινάμε λοιπόν το ψάξιμο φαντασμάτων, φίλοι μου, στο δωμάτιο μου εδώ πέρα. Έχει και ήχο έτσι, ξέρετε. Κάτι έπιασε, με τη μία. Αμα, τι ήταν. Κάπου εδώ είναι. Να το. Communicate. Μπορεί να κάνουμε και communicate, λέει. Όχι, αυτό είναι με λεφτά. Ναι. Δυστυχώς, καλό φαντασματάκι. Μα, τι είπε. Πάει στα Lego μου. Κουστάρει τα Lego μου και πιάνει και φωτογραφίες αυτόματα. Μπράβο. Πάει στα Lego μου το πνεύμα, λοιπόν. Παιχνιδιάρικο πνεύμα. Είναι αυτό που λέμε, είναι παιχνιδιάρικο πνεύμα. Να του προχωράει. Μικρούλης είναι. Ρε, μικρούλης είσαι. Μ' αρέσει και ο ήχος έτσι, αυτός ο. Καλά γυμνός είσαι, δεν φοράς τίποτα. Έτσι, η σιλουέτα, καλά θα μπει η σιλουέτα είναι. Τι περιμένεις, να φοράει ρούχα η σιλουέτα, λογικό είναι. Ακύρωση, δεν θέλω να το κάνω σε όμως εγώ τώρα. Είναι προσωπικά αυτά τα πράγματα με τα πνεύματα. Είναι καλό να τα κρατάμε και τον εαυτό μας. Γιατί μπορεί να μας τυχιώνουν μια ζωή. Συμφωνώ απόλυτα, έχεις δίκιο. Πού πας όμως. Αυτό είναι ώρα να το κάνεις σε ανοιχτό χώρο βασικά. Τώρα εδώ πέρα η εφαρμογή. Capture.
αρέσει που έχει και τη μουσική αυτή τέτοια, ξέρεις, την ωραία αυτή, αυτό είναι ωραίο έτσι, το κάνει έτσι πολύ... Είναι ατμόσφαιρο βασικά, ξέρεις. Έλα, έλα, εδώ είμαι, εδώ είμαι, έλα. Εντάξει τώρα Έλιος, πραγματικά δεν θα πληρώσεις γι' αυτό. Εκτός και αν είσαι χαζός και καμένος και ή είσαι κάποιος που έχεις λεφτά για φάγωμα αρκετά και τέλος πάντων. Πού είναι? Νάτος, προς τα εκεί, στη λάμπα στο φως. Σαν τους κόρους και τις πεταλούδες εκεί πήγε και κόλλησε και δεν το βλέπουμε καλά. Πού είσαι βρε, Νάτος, Νάτος. Το πιάσε φωτογραφία αυτόματα, ωραίο αυτό. Έχει και αυτόματη φωτογράφηση, δεν χρειάζεται δηλαδή να... Αν το κεντράρεις αρκετά νομίζω είναι φωτογραφία. Τέλος πάντων νομίζω. Πνεύματα, πνεύματα. Μ' αρέσει ο ήχος αυτός αυτή γενικά στην εφαρμογή, είναι ωραίος. Communicate λοιπόν δεν κάνω γιατί θα μου ζητήσεις πάλι αυτά. Είναι φοβερό αυτό που βλέπουμε φίλοι μου. Κάτσε να βάλω τη μούρη μου να μην δείτε λίγο. Πάνει στο φαντασματάκι τώρα. Μάλιστα. Έχει πλάκα τόσο που με έχει χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές για... Υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι καλά πιο... να το πούμε... πιο έτσι, δείχνουν πιο normal, δεν έχουν τα εφέ που έχει αυτή η εφαρμογή. Και απλά ξέρεις είναι ραντάρ, όπως τα Alien ξέρετε. Όσο έχουν τα το Alien και το Alien, που και καλά βγαίνουν, ξέρεις. Τέλος πάντων, το πιάσαμε το γραφείο, ωραία. Πήγε πίσω από τη τηλεόρασή μας λοιπόν. Πνεύμα πίσω από τη τηλεόρασή μου. Θα το κάνω share, να το δείξω σε κάποιους που το πιστεύουν. Μπορεί να πάρουν αυτά για αυτό. Δεν ξέρω. Το μόνο σίγουρο είναι δεν θα πάρουν αυτά. Okay. Λοιπόν, αυτή ήταν και η εφαρμογή λοιπόν. Ας βγω έξω γιατί είναι. Είναι και λίγο τι να είναι. Λοιπόν, μάλιστα. Η εφαρμογή Radar Ghost Detector λοιπόν ήταν αυτή. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, να φαίνεται και η μούρη μας. Να με ξαναεπέστρεψα στην πραγματικότητα. Radar Ghost Detector. Πάει το γραφείο. Και δεν ήταν φάντασμα, ήμουν εγώ. Λοιπόν. Έχει κάτι τέτοιο γενικά έτσι στο Play Store να κατεβάσετε μπόλικα. Το Play Store γενικά και το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας έχει κρατήσει πλέον ένα υπερσύγχρονο Game & Watch. Όπως θυμάστε τη Nintendo το Game & Watch, όπως βγάλαν τώρα ξανά Nintendo με το Super Mario και τα λοιπά και θα βγάλουν και το Zelda που με ενδιαφέρει πολύ γιατί θα έχει 4 παιχνίδια και δεν θα έχει μόνο ένα παιχνίδι. Βασικά 2 έχει αυτό το Game & Watch. Ένα τέτοιο πράγμα λοιπόν είναι το κινητό. Έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια τα οποία είναι αρκετά ωραία να παίξεις. Τα πιο πολλά ζητάνε πληρωμή. Δυστυχώς τα microtransactions, το κακό με τα microtransactions ξεκίνησε από τα κινητά, τα παιχνίδια, τα mobile gaming. Και το είδαν και οι εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών οι κανονικές και είπαν γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς. Να, όπως πριν, ας πούμε παράδειγμα, αν ήθελα να κάνω upgrade την εφαρμογή αυτή, θα έπρεπε να πληρώσω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι και αν θες να πάρεις κανένα full game. Εντάξει, είναι... αυτό αξίζει. Δηλαδή, μετά, αν θες να αγοράσεις κάτι full, κάνε κανένα 2 ευρώ. Έχει κάτι ψηλά, κάτι φθηνούτσικα παιχνιδάκια τα οποία αξίζουν λίγο. Π.χ. έχω βάλει στο μάτι να κατεβάσω, που δεν κατέβασα ποτέ από το Play Store Game Full. Μια συλλογή από το Raiden, ένα παλιό map από πάνω που το βλέπεις, με αεροπλανάκια που είναι. Το οποίο είναι γύρω στα 2 με 3 ευρώ, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα αυτό θα το σκεφτώ. Με touch παίζει, είναι ωραίο, είναι μια πολύ καλή μεταφορά από το arcade τα παιχνίδια. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Κάποια στιγμή μπορεί να μπορεί και όχι. Αυτά από αυτό το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε το paranormal το βίντεο μου. Ήταν πολύ spooky. Φαντάσματα. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Τσεκάρετε το Empire Store. Επίσης έχει πολύ ωραία προϊόντα και θα έχετε 10% έκπτωση αν βάλετε τον κωδικό TOSOM στο κατάστημα μέσα κάτω το link στην περιγραφή να μην ξεχνιόμαστε. Έχει βινίλια, έχει games παλιά, games για το PlayStation 4,
αναλώσιμα γενικά προϊόντα που θέλετε κτλ. Κτλ. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ που είδατε το βιντεάκι μου, το είδατε. Και θέλω να κάνω κι εγώ κάποια στιγμή έτσι ένα βίντεο ακόμα, ας πούμε, σε κάποιο χώρο εξωτερικό έτσι. Κανονικά όμως αυτή τη φορά. Να γυρίσω έτσι να πάω ένα μέρος, να δούμε και καλά κάποια μέρη. Μήπως συναντήσουμε τίποτα περίεργο με παρέα. Το έχω συζητήσει με κάποιο παιδί. Και κάποια στιγμή θα κάνουμε κάτι. Εκτός που να κατεβάζουμε ψεύτικες εφαρμογές φαντασμάτων. Αυτά από μένα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Χαιρετώ για ακόμη μια φορά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φίλοι μου. Γεια σας.